Σας θυμίζω ότι πριν δύο εβδομάδες είχαμε πει ότι θα ξανασυναντούσαμε στην εκπομπή τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας τέχνης στο Παρίσι και επί χρόνια συντάκτης, αρθρογράφος στη Γαλλική Λιμπερασιόν. Όμως αυτό συμβαίνει σήμερα διότι μόλις χθες είχαμε μία ακόμη γενική απεργία στην καρδιά της Ευρώπης, σε ένα κλίμα που, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, μπορεί να είναι σκηνές από ταινία προσεχώς σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Ιδιαίτερα πολλωμένο και οξυμένο είναι οι συγκρούσεις στους δρόμους, είναι οι συγκρούσεις μέσα στο ίδιο το Γαλλικό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά προϊονίζονται εξελίξεις, λέει ο κύριος Δαβέτας, ευρύτερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Και εκτός αυτού θα του ζητήσουμε σήμερα να μας πει και τη δική του οπτική μετά τις αποκαλύψεις αρχικώς από τον Guardian, αλλά από ό,τι καταλάβαμε είναι πανευρωπαϊκά συντονισμένο από κορυφαία μέσα και μόντι είναι μέσα όλο αυτό το σύστημα, πώς να το πει κάποιος, όχι παραπληροφόρησης, χειραγώγησης των πολιτών ακόμη και σε εκλογικές διαδικασίες. Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους αγαπημένους μας ακροατές, όπως πάντα. Τι συμβαίνει σήμερα στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία? Είναι σε παράκρουση εκτός από τους πολίτες και η πολιτική? Θα έλεγα ότι περισσότερο παράκρουση είναι η πολιτική και μετά οι πολίτες. Οι πολίτες έχουν ένα αίσθημα δικαίου, ένα αίσθημα αλήθειας, το οποίο ακόμη τους έχει μείνει από παλιά, να πιστεύουν και αυτό που ονομάζουμε αντικειμενική πραγματικότητα. Όμως η πολιτική με ΙΤΑ και η πολιτική με ΩΙΤΑ έχουν αρχίσει να δημιουργούν τέτοιες αμφιβολίες, τέτοιες αμφισβητήσεις, ώστε το παραμικρό που συμβαίνει γύρω τους να τους δημιουργεί ερωτηματικό και να λένε είναι αλήθεια ή ψέματα. Αυτή η δυσπιστία έχει οδηγήσει σε τέτοιο βαθμό αντίδρασης, έχει οδηγήσει στις φοβερές αυτές διαδηλώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν στις 7 Μαρτίου όταν το νομοσχέδιο θα πάει στην Γερουσία, και αλλά μέχρι τις 7 Μαρτίου θα έχουμε και πάλι συνεχείς αντιδράσεις. Κάτι το οποίο έχει ξεπεράσει τα όρια του δρόμου, δηλαδή του δρόμου με την έννοια αυτό που λένε οι Γάλλοι, δηλαδή της καθημερινότητας, αλλά που έχει φτάσει και στο Κοινοβούλιο. Όπως είπατε πολύ σωστά πριν, στο Κοινοβούλιο έχουμε φράσεις οι οποίες έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, δηλαδή από το «είστε δολοφόνοι» μέχρι να υπάρχει ένα Twitter με εικόνα ενός βουλευτή των ΜΙΠ, δηλαδή του Μελανσόν, ο οποίος έχει κόψει το κεφάλι στον υπουργό και έχει βάλει το πόδι του πάνω στο κεφάλι του υπουργού, όπως συνέβαινε με την Γιωτίνα στη Γαλλική Επανάσταση στην περίοδο της τρομοκρατίας. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή για την Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ τέτοιου είδους βίες λεκτικές αναφορές, όπως βιαιότητες στον δρόμο, αλλά και βίες, ας το πούμε, εικονολογικές αναφορές, με αποτέλεσμα να σκεφτόμαστε όλοι πού μπορεί να οδηγήσει αυτό το πράγμα, διότι ακόμη και να περάσει το νομοσχέδιο, όπως δεν λέω ότι το περνάει το νομοσχέδιο, γιατί τον βοηθούν να ψηφιστεί από τους Ρεπουμπλικάνους. Και θα το περάσει με ένα ή δύο ψήφους. Οκ, το περνάει. Τι θα γίνει, έτσι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Δεν έχει άλλες επιλογές ο Μακρόν. Δεν έχει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και δεν μπορεί να στηρίζεται μια ζωή στους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι έχουν αρχίσει να μειώνονται, να μειώνονται και κινδυνεύουν να φτάσουν τελικά όπως οι σοσιαλιστές. Έχουμε δηλαδή σοβαρά προβλήματα, αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι το πρόβλημα της αξιοπιστίας, ούτε καν της εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη έχει χαθεί εδώ και καιρό. Μιλάμε πλέον πρόβλημα αξιοπιστίας. Αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι στην τηλεόραση, αυτό που ακούς στο ραδιόφωνο, αυτό που διαβάζουν στις εφημερίδες, αναρωτιόνται κατά πόσον είναι αληθινό ή είναι fake news. Μετά μάλιστα από αυτό που συνέβη δύο μέρες πριν, είπατε για τον Guardian, αλλά το γεγονός αυτό εξελίχθηκε και στη Γαλλία, όπου ο βασικός σχολιαστής του BFM TV, απελήθη, ο πιο γνωστός δημοσιογράφος, απελήθη για fake news, ανακατεμένος σε αυτή την υπόθεση με τους Ισραηλινούς, την ιδιωτικοποίηση της παραπληροφόρησης. Τι έχει συμβεί εδώ, τι αντιλαμβάνεστε κύριε Δαβέτα? Διότι από ό,τι βλέπω σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πλήνιμων συζητείται εντόνως το θέμα. Δηλαδή μία έρευνα στην οποία μετέχουν 100 και πλέον δημοσιογράφοι από κορυφαία μέσα
Δεν είναι ο Guardian μόνο, είναι η Monde, είναι η El País, είναι το Spiegel, είναι η Le Soir. Είναι με μεγάλα ονόματα, βαριά ονόματα στο χώρο. Τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα? Στην πραγματικότητα αυτό που έχει συμβεί είναι ότι ακυρώνεται η ιδέα της αντικειμενικής πληροφόρησης. Η ιδιωτική πληροφόρηση που σημαίνει παραπληροφόρηση, που σημαίνει σε πληρώνω τόσα και μου εμφανίζεις αυτά τα νέα μέσα στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, δημιουργεί ένα διάστημα τέτοιας κυβερνοδιαφθοράς, γιατί αυτά γίνεται μέσα από κυβερνοτεχνικές, τέτοια κυβερνοδιαφθορά, ώστε ο κόσμος πλέον να μην πιστεύει σε αυτό που ονομάζουμε αντικειμενική αλήθεια και δεύτερον να μην πιστεύει σε αυτό που ονομάζουμε πληροφόρηση, ενημέρωση. Αυτό που βλέπει έχει αρχίσει πια να δυσπιστεί ακόμη και σε αυτό που βλέπει. Αν ακούσετε συζητήσεις γύρω μας, ναι, εδώ στη Γαλλία ειδικά, θα σου πούν τώρα αυτά που λένε, τώρα και εσύ πιστεύεις αυτά που διαβάζεις, και εσύ πιστεύεις αυτά που βλέπεις. Άρα εξηγείται το 63% αποχή των Γάλλων από το δημόσιο βίο. Και αν συνεχιστεί, θα γίνονται πιο βίαιες οι αντιδράσεις. Πείτε μου κάτι, αυτό σας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα κόντρα σε αυτό που λέει για παράδειγμα ο Ισραηλινός? Δεν χειραγωγείται ο κόσμος εύκολα, ή χειραγωγείται? Όχι, κοιτάξτε, χειραγωγείται η πληροφόρηση. Αλλά στην πραγματικότητα η μάζα, ας μου επιτραπεί ο όρος, αν και εγώ έχω σεβασμό για τους καθημερινούς ανθρώπους, ας πούμε ο μεγάλος πληθυσμός, ο ανώνυμος πληθυσμός, να το πω πιο σωστά, αυτός μπορεί να χειραγωγηθεί μέχρι σε ένα σημείο. Όταν αρχίζει και χάνει τα σημεία αναφοράς, τότε αυτός ο πληθυσμός, ο συλλογικός πληθυσμός, μπορεί να γίνει μια κινούμενη απειλή, η οποία να δημιουργεί συνθήκες γαλλικής επανάστασης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα αρχίσουν να βγαίνουν στον δρόμο, κάθε ένας που θα τους λέει κάτι δεν θα τον πιστεύουν, οι αντιδράσεις τους θα είναι βίες, μιας μαζικής βιαιότητας, κάτι το οποίο σημαίνει κατάργηση στην πράξη των κανόνων της δημοκρατίας. Πάντα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, η εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί σε όλα. Mm-hmm. Όταν πια από την έλλειψη εμπιστοσύνη έχουμε φτάσει στην βεβαιότητα της παραπληροφόρησης, γυρίζουμε την εποχή των σοφιστών, με καταλαβαίνετε, για να μιλήσω και λίγο με την δικιά μας ελληνική φιλοσοφία. Ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας ήρθαν ως αντίθεση στους σοφιστές, οι οποίοι ανέβαιναν στο βήμα και έλεγε: πέστε μου ό,τι θέλετε τώρα, εγώ θα σας αποδείξω ότι μπορώ να σας απαντήσω για τα πάντα, αρκεί να με πληρώσετε. Το ίδιο πράγμα ζούμε τώρα. Πληρώστε με για να σας δώσω τα νέα που θέλετε και να τα περάσω εκεί που πρέπει, ώστε να βγείτε πρόεδρος, να εκλεγείτε, να κάνετε το Α, το Β, το Γ, το Δ. Και μάλιστα μέσα από μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολύ γνωστά διεθνώς. Πιστεύετε ότι όλα αυτά συνδυάζονται είτε με τα μεγάλα γεωπολιτικά παίγνια, για παράδειγμα τη συζήτηση που υπάρχει γύρω από το μέτωπο στην Ουκρανία, είτε τα εσωτερικά ζητήματα, το συνταξιοδοτικό στη Γαλλία αυτή τη στιγμή πυρπολεί τα πάντα. Σχετίζονται λοιπόν? Και τα δύο μαζί. Και στην εξωτερική και στην εσωτερική πολιτική. Στην ένα εξωτερική πολιτική, αν δείτε, αυτά που περνάνε στην τηλεόραση είναι, ειδικά εδώ στη Γαλλία τουλάχιστον που παρακολουθώ, είναι ότι ο πόλεμος δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Άρα αυτό σημαίνει άμεσες συνέπειες. Όταν δεν τελειώνει ο πόλεμος, θα έχουμε παραπάνω παραγωγή όπλων, θα έχουμε μείωση των οικονομικών δεδομένων, μεγαλύτερη στενοχώρια στα οικονομικά δεδομένα και μοιραία μείωση των συντάξεων. Είναι δεμένο το ένα με το άλλο. Απ' την άλλη, έχουμε πλέον, περνάμε σε αυτό που ονομάζουμε κυβερνοπόλεμο. Αυτές τις μέρες έχουν γίνει επιθέσεις από τη μεριά των Ρώσων, κυβερνοεπιθέσεις, τουλάχιστον έτσι λένε τα γαλλικά ΜΜΕ, και πριν από λίγο σήμερα, πριν από μισή ώρα, βγήκε ένας εξπερ μιας μεγάλης διεθνής εταιρείας, που λέει ότι οι Ρώσοι σε αυτό είναι πάρα πολύ ισχυροί, μπορεί να μην είναι σε άλλα, αλλά στον κυβερνοπόλεμο είναι πολύ ισχυροί. Οπότε εμείς πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με τα ίδια μέσα. Άρα δηλαδή περνάμε σε ένα πόλεμο στο εσωτερικό της χώρας, περνάμε σε ένα πόλεμο στην διεθνή γεωπολιτική, η οποία όμως καθορίζεται πλέον από τα νέα δεδομένα, τα οποία είναι η κυβερνοζωή, η ψηφιακή ζωή. Ζούμε πλέον τις λεγόμενες ψηφιακές πραγματικές υπάρξεις. Έτσι πλέον, αυτά που έχουμε πολλές φορές στην εκπομπή, αυτό φαίνεται πλέον συνεχώς στην καθημερινή μας πραγματικότητα. Άρα, για να στηθεί αυτό το σκηνικό, τι πρέπει να γίνει?
Πρέπει να σπάσει αυτό που ονομάζουμε αλήθεια. Πρέπει να σπάσει αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα. Πρέπει να σπάσουν όλες οι παλιές έννοιες όπως τις είχαμε ήδη γνωρίσει. Πολιτική, στην υπηρεσία του κόσμου. Οι έννοιες όπως λαός, όπως όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να σπάσουν. Οι έννοιες έθνος, πατρίδα, θρησκείες, όλα αυτά πρέπει να σπάσουν. Και να γίνουμε πλέον ανώνυμοι, χωρίς ρίζες πολίτες, σε ένα παγκόσμιο στερέωμα τεχνικής πατρίδας, στην οποία όλα θα καθορίζονται από κυβερνοκέντρα, από τις κυβερνοδυνάμεις. Όπως βλέπουμε σε κάποια φιλμ επιστημονικής φαντασίας. Εκεί πάει το πράγμα. Δυστυχώς, λέω δυστυχώς γιατί δεν ξέρω, ο άνθρωπος έχει και άλλες καταστάσεις ανθρωπιάς τις οποίες δεν θα έπρεπε να χάσει, αλλά εκεί το βλέπω να πηγαίνει. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, κύριε Δαβέτα, λέει κυβερνοεξουσία, κυβερνοαποχή, πολιτισμική αφασία, μεταδημοκρατία. Δεν σας ακούω, ξαφνικά μειώθηκε λίγο η φωνή. Τώρα με ακούτε, κύριε Δαβέτα? Τώρα λίγο καλύτερα, αλλά και πάλι. Λέει εδώ, λέω ο φίλος τι ο έγινε, δεν ξέρω τι να σας πω τώρα τι έγινε. Λοιπόν, κυβερνοεξουσία λέει ο Βασίλης, κυβερνοαποχή, πολιτισμική αφασία, μεταδημοκρατία, κανονικοποίηση. Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, ξαφνικά βλέπω να σταματάνε, ελπίζω να μην έχουμε καμία κυβερνοεπέβαση, αλλά μισές λέξεις μου φτάνουν ξαφνικά, δεν καταλαβαίνω γιατί. Ωραία, πάμε σε μια γέφυρα μουσική και θα επανέλθουμε. Τώρα ναι. Μας ακούτε τώρα? Τώρα ναι. Ωραία. Ναι, τώρα ναι. Λέει ο φίλος ο Βασίλης, κύριε Δαβέτα καλημέρα, κυβερνοεξουσία, κυβερνοαποχή, πολιτισμική αφασία, μεταδημοκρατία, κανονικοποίηση, στοχοποίηση κάθε αντίθετης άποψης και γενικά cyber δημοκρατίας. Οι πολίτες θα νομίζουν στο τέλος ότι θα ψηφίζουν, αλλά δεν θα ψηφίζουν. Έτσι είναι, ζούμε πλέον σε ένα κόσμο όπου όλα είναι ομοιώματα και ψευδεστήσεις, η πολιτική είναι ψευδέστηση, ακόμη και τα πρόσωπα που θα βλέπουμε σε λίγο καιρό θα νομίζουμε ότι είναι αυτά τα πρόσωπα και στην πραγματικότητα θα είναι ολογράμματα. Εδώ ζούμε ένα σενάριο το οποίο είναι μόνο στη λογοτεχνία μέχρι τώρα και μόνο στον κινηματογράφο. Και πάμε να το ζήσουμε στην πραγματικότητα μέσα από αυτή τη νέα κατάσταση της τεχνολογίας. Θα έλεγα είναι λίγο τραγική για μένα η περίπτωση, δεν είναι παιχνίδι αυτό, ούτε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά εκεί οδηγούμαστε, μια κατάλυση της δημοκρατίας μέσω της τεχνολογίας. Κατάλυση όλων των παραδοσιακών αναφορών, κατάλυση της παραδοσιακής ανθρωπολογίας. Και αυτό το οποίο πλέον μας μένει είναι να είμαστε πιστά στρατιωτάκια μιας κυβερνοδημοκρατίας, μιας κυβερνοεξουσίας. Δηλαδή από την ουσία έχουμε περάσει στην εξουσία, στην εξουσία με αυτή τη μορφή. Και δεν βλέπω ποιος θα το σταματήσει. Είναι αδύνατο γιατί υπάρχει μια ομόνοια γύρω από αυτή τη τεχνολογική εξέλιξη. Λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας. Καλημέρα στον κύριο Δαβέτα. Είπε πως το 63% των Γάλλων απέχει από την πολιτική ζωή. Αυτό με τη σειρά του αυξάνει τις δυναμικές αντιδράσεις αυτής κρίσιμης πληθυσμιακά μάζας. Το ερώτημα είναι, μπορεί η δημοκρατία να ελπίζει σε επαναστάσεις του λαού ώστε να επανακάψει ή όπως λένε κάποιοι πιο μετριοπαθείς επαναστάτες, το σύστημα μπορεί να πέσει μόνο με τη συμμετοχή σε αυτό και το γκρέμισμα τούβλο-τούβλο εκ των έσω και κυρίως ειρηνικά? Ωραία ερώτηση. Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω με βεβαιότητα, αλλά μπορώ να πω το εξής. Βλέποντας τις αντιδράσεις αυτές που έχουμε εδώ στις διαδηλώσεις, βλέπουμε να υπάρχουν κάποια θετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ναι, μεν ο Μακρόν θέλει να περάσει αυτό το νομοσχέδιο, αλλά το περνάει κουτσουρεμένο. Το περνάει κατά το ίμιση αυτού του οποίου είχε αρχικά ξεκινήσει. Μέχρι χτες ακόμη έκανε για να πείσει τους Ρεπουμπλικάνους να το στηρίξουν. Η Πρωθυπουργός έκανε άλλη μία παραχώρηση λέγοντας ότι αυτοί οι οποίοι έχουν κλείσει τα 35-36 χρόνια δεν θα είναι στο σύστημα, θα μπορούν να φεύγουν 62 χρονών και μόνο όσοι έχουν λιγότερα θα μπορούν να μείνουν παραπάνω για να καλύψουν τη 40 ετία που τους θέλει σαν εργασία. Αυτό είναι άλλη μία υποχώρηση. Και μέχρι τότε θα έχει κάνει και άλλες υποχωρήσεις. Άρα δηλαδή αυτή η πίεση του δρόμου, η οποία όμως είναι πραγματική πίεση, δεν είναι 5-10 παιδάκια. Εδώ μιλάμε για τεράστια πίεση της μεσαίας τάξης, της γαλλικής.
Αυτή η πίεση λοιπόν φέρνει αποτελέσματα, όχι αλλαγής εξουσίας προφανώς, αλλά μιας μορφής αλλίωσης μέχρι και κατάργησης σε πολλές περιπτώσεις νομοθετημάτων τα οποία δεν μπορούν να περάσουν. Είναι και αυτό μία πάλι. Τώρα στην πορεία τι θα γίνει και αν αυτό μπορεί να πάρει τη μορφή μιας βίαιης εξέγερσης, δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι η δράση φέρνει αντίδραση. Είναι ο νόμος φυσικής. Εάν καταργηθεί και αυτό το πράγμα, τότε είμαστε ζωντανοί νεκροί. Αν καταργηθεί και αυτό. Γιατί η βία η οποία έρχεται από τις διάφορες εξουσίες, προφανώς θα φέρει και μια αντίδραση από τη μεριά του κόσμου. Και βέβαια, όσο προωθούν τεχνολογικά προωθούνται οι της εξουσίας, τόσο τεχνολογικά θα βρίσκουν αντίμετρα αυτοί οι οποίοι δεν ανήκουν στο σύστημα. Προσέξτε, μην νομίζετε ότι η σύγχρονη τεχνολογία είναι μόνο από τη μία πλευρά, μπορεί να είναι και από την άλλη πλευρά, από καταστάσεις που δεν είναι μέσα στο σύστημα. Άρα εδώ μπορεί να έχουμε μια συνεχή πάλι. Αν καταργηθεί και αυτός ο νόμος της δράσης και της αντίδρασης, τότε τι να σας πω. Είμαστε ζωντανά φαντάσματα, πραγματικά ολογράμματα, τι άλλο να σας πω δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλες λέξεις θα χρησιμοποιήσω. Αλλά σίγουρα είμαστε αδύναμοι ως άνθρωποι και υποταγμένοι πλήρως σε αυτή την τεχνολογική πατρίδα ως, ας το πούμε, τεχνοϋπάρξης. Λέει εδώ φίλος ο Αργύρης, άρα ζούμε σε κοινωνία των ομοιωμάτων που είπε και ο Μάριο Περνιόλα. Ναι, αυτό ισχύει. Σας το είπα και εγώ. Μπορεί να το είπε και ο Μάριο Περνιόλα, σας το λέω και εγώ. Ναι, όλα είναι πλέον ομοιώματα. Σας μίλησα για ολογράμματα, αλλά βάλτε τη λέξη ομοιώματα, το οποίο είναι ακόμη πιο σωστά. Ναι, ζούμε ως ομοιώματα. Οι ποιητές το λέγανε αυτό ψευδεστήσεις. Οι ποιητές, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που μίλησαν για όλα. Πάντα ο ποιητής μιλάει πριν από όλους για όλα. Το έχει πει και ο Όσκαρ Ουάιλντ αυτό. Ο Όσκαρ Ουάιλντ έχει πει αυτή τη φοβερή φράση ότι δεν είναι η τέχνη που μιμείται, δεν είναι η ζωή που μιμείται την τέχνη. Μάλλον δεν είναι η τέχνη που μιμείται τη ζωή, αλλά η ζωή που μιμείται την τέχνη. Άρα οι ποιητές είναι πρωτοπόροι σε όλα. Συνεπώς, πράγματι, οι ψευδεστήσεις αρχικές έχουν γίνει ολογράμματα αργότερα τεχνολογικά και να το πούμε ελληνικά, ομοιώματα. Ναι, ζούμε όλοι ως το ομοίωμα του ενός με τον άλλον. Η αίσθηση που έχουμε είναι η ψευδέστηση ως προς τον άλλον. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο άλλος. Λέει ο Δημήτρης από τη Φλόρινα. Καλημέρα στον κύριο Δαβέτα. Ακόμη και αν οι προβλέψεις του πέσουν μέσα στη Γαλλία, ο λαός δεν είναι αυτός που αποφασίζει πότε θα αντιδράσει και πώς θα αντιδράσει. Από εμάς δεν ξεκινάνε όλα, μιας και ό,τι γνωρίζουμε σήμερα ως δημοκρατία τελικώς δεν είναι δικό μας δημιούργημα. Κοιτάξτε, ισχύει εν μέρη αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, μεν η αντίδραση μπορεί να είναι μαζική. Οπότε ας το ονομάσουμε λαός πια αυτό το πράγμα. Γιατί πολλοί λένε το ονομάζουν πλήθος, αλλά ας το ονομάσουμε λαός. Γιατί έχει μια συνείδηση της αδικίας. Άρα, όταν έχει συνείδηση της αδικίας και αντιδράει, τότε είναι λαός. Λοιπόν, ας το ονομάσουμε λαός και ας πούμε ότι θα αντιδράσει. Από εκεί πέρα όμως, προσοχή, οι αντιδράσεις που έχουμε δεν είναι πάντοτε αυτές που θέλουμε. Γιατί ναι, μεν κάνουμε κάτι, αλλά μπορούμε να φύγουμε από τον δρόμο. Για παράδειγμα, αυτές οι μαζικές εκδηλώσεις. Επανέφερα στη σκηνή ένα μεγάλο παίχτη. Ο μεγάλος παίχτης είναι τα συνδικάτα. Τα συνδικάτα ξέρετε πολύ καλά ότι όσο και να υποστηρίζουν τον κόσμο, μέσα τους έχουν τη σπορά της εξουσίας και του ελέγχου. Με τον ΑΒ τρόπο. Μέχρι τώρα τα συνδικάτα είχαν απομυθοποιεί από τον κόσμο. Mm-hmm. Τους είχαν βγάλει εκτός παιχνιδιού. Τώρα ξαφνικά τα συνδικάτα γίνονται απαραίτητα. Ναι, μεν υπάρχει ο πληθυσμός, η μεγάλη μάζα, η οποία αντιδρά δημοκρατικά απέναντι στο βιασμό της δημοκρατίας, αλλά έχουμε και τα συνδικάτα τα οποία αρχίζουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Και ο κόσμος τα ακολουθεί. Χωρίς να είναι ο κόσμος των συνδικάτων, αλλά μπαίνουν ξαφνικά στο παιχνίδι. Να λοιπόν ότι υπάρχουν πάντοτε λύσεις περίεργες οι οποίες εμφανίζονται μακριά από την επιθυμία του λαού. Εμείς είμαστε ο λαός, αλλά μην ξεχνάτε ότι εμείς έχουμε και μια αγωγή την οποία μας τη δίνει το σύστημα. Εδώ μου λέει πολλοί κόσμος ότι όντως σήμερα ακούνε με διακοπές 10 και 20 δευτερολέπτων. Άλλος μου γράφει εδώ, προσέξτε, μην σας έχουν βάλει σε κλωβό και σας ρίχνουν. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να είναι η μέρα, δε. Μην πάμε αμέσως σε σενάρια. Ακούστε εδώ, ο Βαγγέλης λέει, γιατί αντιδρούν τώρα οι Γάλλοι, κύριε Δαβέτα? Από πριν τις εκλογές ο Μακρόν είχε αποφασίσει την ηλικιακή αύξηση για τη συνταξιοδότηση. Το πήρε πίσω προφανώς για να τον ψηφίσουν. Και ως εκ του θαύματος το επανέφερε τώρα. Είναι αργά μάλλον για να αντιδράσουν, γιατί εκτός από τους Έλληνες, μάλλον και οι Γάλλοι πέφτουν μετά τις εκλογές από τα σύννεφα.
Ναι, αντέδρασαν όμως. Πες στο φιλό, είναι σωστό, σωστή η ματιά του, αλλά αντέδρασαν. Στις βουλευτικές τον έστειλαν στη μειοψηφία τον Μακρόν. Όταν τους έφερε το νέο επιχείρημα ότι αν ψηφίσετε Λεπέν κινδυνεύουν οι συντάξεις σας, οι συνταξιούχοι, το βασικό σώμα το οποίο ψήφιζε προς τη μεριά της Λεπέν, επέστρεψε στο Μακρόν εξ ανάγκης, πιστεύοντας ότι έτσι θα διατηρήσει τη συντάξη του. Ο Μακρόν ξανακάνει αυτό, επανέρχεται με μια κομπίνα σε αυτό το που είπαμε πριν από λίγο, και αυτοί τι κάνουν, αντιδρούν και το στέλνουν μειοψηφία στις βουλευτικές. Και αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν θα μπορεί να κυβερνήσει. Άρα το θέμα δεν είναι ο Μακρόν, το θέμα δεν είναι ο κόσμος, το θέμα είναι ο ίδιος ο Μακρόν. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο Μακρόν δεν εμφανίζεται καθόλου στην τηλεόραση. Έχει βάλει την πρωθυπουργό. Όλοι λένε ότι αποφεύγει το debate. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Δεν αποφεύγει το debate για τους λόγους που νομίζουν όλοι. Είναι τόσο μισητός στον κόσμο. Είναι ο πιο αντιδημοφιλής πρωθυπουργός που είχε ποτέ η πέμπτη γαλλική δημοκρατία, λιγότερο και από τον Ολάντ, κάτι το πρωτοφανές, ενώ είχε ξεκινήσει ως ο πιο αγαπητός. Που εάν έβγαινε και έλεγε την παραμικρή κουβέντα, το μέτωπο αντί Μακρόν θα ξεσήκωνε, θα αναποδογύριζε όλη τη Γαλλία. Άρα έξυπνα στρατηγικά κάθεται στην άκρη και αφήνει την πρωθυπουργό να φάει τις μπουνιές και να διαπραγματευτεί. Αλλά πόσο θα κρύβεται, πόσο θα κρύβεται. Η μοναδική του ελπίδα για το σύστημα είναι, αφού τελειώσει ο Μακρόν τη θητεία του και πει πλέον δεν έχω άλλη θητεία, τότε όλο αυτό το αντιμακρόν μένος, το οποίο το έχουν κερδίσει και η αριστερά και η Λεπέν, αυτό ενδεχομένως να πέσει. Γιατί πολλοί από αυτούς που ψηφίζουν την αριστερά ή τη Λεπέν είναι γιατί είναι αντιμακρόν. Αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβω στην Ελλάδα. Είναι απέναντι στο πρόσωπο του Μακρόν η βαθιά αντιπάθεια που μεταφράζεται σε πολιτική δράση και αντίδραση. Λέει ο φίλος ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Δαβέτα. Προφανώς όμως αυτό το νέο πεδίο, το τεχνοπεδίο, θα υπάρξουν και ευκαιρίες, λέει κύριε Δαβέτα, να δειχτούν νέοι παίχτες και όχι μόνο προς το ζωφερό πεδίο, αλλά και προς το θετικό. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Ναι. Βεβαίως. Μα το είπα και πριν, το ξαναλέω και τώρα για να γίνω πιο κατανοητός. Το ότι υπάρχει τεχνολογία, αυτό δεν είναι αρνητικό. Προσέξτε, αυτό είναι εξέλιξη. Το ξεκαθαρίζω μία και καλή για να μην στο τέλος νομίζουν ότι είμαι κεντροφοβικός. Το αντίθετο, είμαι υπέρ της τεχνολογίας. Το πρόβλημα είναι ποιοι τη χρησιμοποιούν και για ποιους σκοπούς. Ο Ουμπέρτο Έκο έλεγε το εξής εκπληκτικό. Δεν είμαι εναντίον του ίντερνετ. Τον είχα γνωρίσει τον Ουμπέρτο Έκο, είμαστε μαζί σε κάποιο συνέδριο. Και αυτό το είπε και δημόσια, μου το είπε και εμένα. Δεν είμαι εναντίον του ίντερνετ. Είμαι εναντίον αυτών που θα βάλουν πληροφορίες στο ίντερνετ. Είναι το ίδιο που γίνεται τώρα, οι πληροφορίες, τα fake news. Αυτό ήταν που ανησυχούσε. Άρα εδώ πέρα έχουμε το εξής. Δεχόμαστε όλοι την εξέλιξη τεχνολογική σαν θετικό. Από εκεί και πέρα, αυτοί που έχουν την εξουσία τη χρησιμοποιούν για ίδιον όφελος. Λογικά θα πρέπει να δημιουργηθεί και μία αντίδραση, αυτή λέει ο κανόνας της δράσης και αντίδρασης, οι οποίοι θα δουν την τεχνολογία με διαφορετικό τρόπο από αυτός της εξουσίας και θα τη δουν ως ουσία. Και άμα τη δουν ως ουσία, τότε θα υπηρετήσουν τη δημοκρατία, θα υπηρετήσουν τους ανθρώπους, θα υπηρετήσουν ακόμη και τις τεχνοϋπάρξεις. Γιατί το να είσαι και τεχνούπαρξη σε μια τεχνοζωή μπορεί να είναι και αυτό θετικό. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, λέει. Ο κύριος Δαβέτας είπε ότι κάποιες σκηνές στο Παρίσι και αλλαχού θυμίζουν τα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης και μάλιστα την περίοδο της τρομοκρατίας. Ροβεσπιέρος, Δαντών, Μαρό κτλ. Με ένα βιαιότατο τρόπο και μεθοδολογία όμως, αυτή η επανάσταση γαλλική ανέτρεψε τη φεουδαρχία και εγκατέστησε τελικώς τον καπιταλισμό ως νεωτερικότητα. Εκτιμά ότι αυτό το οποίο έρχεται θα έχει την ίδια βιαιότητα και αν ναι, ποιο θα είναι το πλαίσιο που θα πρεσβεύει? Κοιτάξτε να δείτε, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, εάν δηλαδή δεν βρεθούν διάφοροι τρόποι για να σπάσουν αυτό το κίνημα, και η παρουσία των συνδικάτων για μένα δεν είναι θετική, επαναλαμβάνω. Τα συνδικάτα κρύβουν μέσα τους μια αφέατη συμμαχία με την εξουσία, όσο και να υπάρχουν εξαιρέσεις. Εάν λοιπόν συνεχιστεί αυτή η μαζική αντίδραση, η οποία θα στηρίζεται σε ένα αίσθημα αδικίας και σε ένα αίσθημα πίεσης ζωής, τότε μπορεί αυτή η αντίδραση να έχει βίαιες αντιδράσεις που μπορεί να μην έχουν την ίδια μορφή αυτής της γαλλικής επανάστασης.
μπορεί να είναι μια άλλου είδους μορφή βίας. Ξέρετε, στη ζωή τα πράγματα εξελίσσονται και ανακαλύπτονται. Κάθε μέρα, κάθε τι, όταν το ζεις με ένταση, σου ανακαλύπτει και νέες καταστάσεις, νέες μορφές πάλης. Μπορεί λοιπόν να είναι κάτι άλλο. Αν όμως συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, σίγουρα η βία δεν θα σταματήσει να βράζει. Δεν είναι πλέον η μάχη των συνδικάτων εναντίον του συστήματος. Δεν είναι καθαρά το συνταξιοδοτικό εδώ στη Γαλλία. Είναι η μάχη για έναν άλλο τρόπο ζωής. Η μάχη για να σωθεί η εξαφάνιση του προσώπου, η εξαφάνιση του ατόμου, η εξαφάνιση της δημοκρατίας, η εξαφάνιση όλων κάποιων βασικών αντικειμενικών, επαναλαμβάνω, αξιών. Περνάμε σε μια μηδενοποίηση των αντικειμενικών αξιών, σε μια σχετικοποίηση της αλήθειας και σε μια επανεργοποίηση των υποκειμενικών, άκρως υποκειμενικών καταστάσεων. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Κύριε Δαβέτα, η Σοφία μας προσγειώνει λίγο, ωραία η συζήτηση λέει, αλλά θέλω να πω στον κύριο Δαβέτα ότι έχονται στην αμέριστη συμπάθειά μας σήμερα Γάλλοι διαδηλωτές, γνωρίζουν ότι οι κυβερνήσεις τους, μεταξύ άλλων, επέβαλαν μέσω των μνημονίων αύξηση ηλικίας στον Έλληνα εργαζόμενο στα 68 εν μία νυχτή. Ναι, το γνωρίζουν, αλλά ξέρετε, είναι αυτό που λέω καμιά φορά σε κάποιους στην Ελλάδα που συζητάμε και μου λένε, μα εμείς λέει πρέπει να είμαστε φιλικοί με τον Μακρόν γιατί στηρίζει την Ελλάδα. Του λέω δεν είναι θέμα Μακρόν. Δεν είναι θέμα προσώπου. Όποιο πρόσωπο και να έρθει πάνω στην εξουσία θα στηρίξει, ας το πούμε, γεωπολιτικά την Ελλάδα, όχι γιατί αγαπάει την Ελλάδα, αλλά γιατί τα συμφέροντα τα γαλλικά είναι αυτά που τους στέλνουν στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όσο για το θέμα αυτό, βεβαίως και οι Γάλλοι είναι εξίσου συνένοχοι και συμμέτοχοι σε αυτό το οποίο υπέστη η Ελλάδα. Το θέμα όμως είναι το εξής, και εδώ θα κάνω εγώ το αντιερώτημα. Οι Έλληνες το δέχτηκαν αυτό. Γιατί? Γιατί δεν αντέδρασαν. Εγώ παραμένω Έλληνας και όπως ξέρετε και είμαι και μάχημος. Αλλά γιατί δεχτήκαμε όλα αυτά τα πράγματα, το ότι μας πίεσαν και ότι μας εξαφλίωσαν οικονομικά, αυτό δεν είναι επιχείρημα. Αυτό κάνουν και στους Γάλλους. Σας προλαβαίνει εδώ ο ακροατής που λέει άντε να το εξηγήσουν αυτό που λέτε τώρα μόλις οι Γάλλοι, διότι εδώ εμείς ψηφίζουμε τα γνωστά κόμματα εξουσίας, λέει εδώ ο ακροατής, ακυρώνοντας ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξή μας για όλα αυτά που φωνάζουμε. Άρα αυτό πώς να το εξηγήσουν οι Γάλλοι, λέει. Μάλιστα. Έτσι είναι. Αυτό, τη δεύτερη παρατήρηση είναι σωστή ως απάντηση. Έτσι είναι. Όταν πάω να μιλήσω εγώ με Γάλλους και μου λένε εμένα, και εσύ γιατί δεν ξεσηκώνεστε, λέει, για τα δικαιώματά σας. Εμείς ξεσηκωνόμαστε για τη Γαλλία. Εσύ γιατί δεν ξεσηκώνεστε. Άρα βλέπετε ότι με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Είναι καλό να μιλάμε για τους άλλους, αλλά όταν ερχόμαστε για μας, εμείς προτιμούμε την ασφάλεια, μην πάθουμε τίποτα. Είναι η δομή μας τέτοια. Λέει ο Γιάννης, μήπως τα λέει λίγο στρογγυλά ο κύριος Δαβέτας. Εδώ ο περίφημος ΒΑΜ έχει πει πρέπει να προετοιμαστούμε για το μεγάλο χάος. Αυτό που θα συμβεί όταν κάποιοι ξεσηκωθούν. Λείπει μήπως η μαζική κατανόηση της κατάστασης. Ο κόσμος ιδιωτεύει κατά κύριο λόγο, λέει κύριε Δαβέτα. Λοιπόν, δεν είναι στρογγύλο αυτό που λέω. Εγώ εξαρχή λέω το ίδιο πράγμα που λέει το ερώτημα. Το αν δεν τα λέω με τρόπο διάφορο, έτσι με εσύ, αλλά κοιτάμε την ουσία αυτό που λέω. Βεβαίως και ισχύει αυτό που λέει ο ακροατής μας. Βεβαίως και τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι στο τελευταίο ταγός είπανε ότι αναμένουμε όξυνση της βίας. Άμα διαβάσετε τις αποφάσεις και τους ΒΑΠ και των άλλων που μιλήσαν εκεί, αυτό είναι. Πρέπει λέει όμως να οδηγηθούμε στη βία για να αλλάξει ο κόσμος. Και το βλέπουμε αυτό και στην Ουκρανία, το βλέπουμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή. Το γεγονός ότι δεν θέλει κανένας να υπάρξει ειρήνη στον πόλεμο, αυτό δεν είναι στρογγύλεμα, αυτό είναι το αντίθετο. Ωραίο το γεγονός που... ότι δεν θέλει να υπάρξει ειρήνη κοινωνική και οδηγούμαστε σε κοινωνικές αντιθέσεις, αυτό δείχνει επίσης όξυνση και όχι στρογγύλεμα. Λέει εδώ κάποιος, το προλάβατε βέβαια, λέει χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία όλοι βάζουν νερό στη φωτιά του πολέμου. Η Ρώσοι από τη μια, οι άλλοι από την άλλη. Έχετε ακούσει κανένα, λέει κύριε Δαβέτα, να λέει για την ανάγκη να ειρηνεύσει η κατάσταση? Ναι, έχω ακούσει λίγους, ελάχιστους. Το είπε ο εγγονός του Ντεγκόλ και τον πήραν με τις πέτρες. Και το είπε και ο Άρνο Κράλσφελτ, ο γιος των 2 διοκτών των Ναζί, αυτής της οικογένειας των Εβραίων,
που βγήκε, ο γιος, ο οποίος είναι εξαιρετικός δικηγόρος, βγήκε ανοιχτά και είπε: «Κύριοι, οι απώλειες ζώων είναι εντυπωσιακές μπροστά στα κέρδη, τα εδαφικά που μπορεί να έχει ο Α ή ο Β. Σταματήστε τον πόλεμο και βρείτε τα με οδυνηρές απώλειες και από τη μία και από την άλλη πλευρά». Ναι, υπάρχουν κάποιες φωνές. Υπάρχουν αντιδράσεις. Αλλά δεν είναι αυτοί που κυριαρχούν. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης: «Κύριε Δαβέτα, μήπως ο κόσμος δεν προλαβαίνει αυτές τις άλλες διαστάσεις που δίνουν τα τεχνοσυστήματα και όσοι τα ελέγχουν? Είναι δηλαδή 2 με 3 σκάλες», το διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει, «πιο κάτω. Άρα εδώ υπάρχει και ένα χάσμα το οποίο δεν καλύπτεται με κανέναν τρόπο». Έτσι είναι. Έτσι είναι. Σωστή ερώτηση. Γιατί η τεχνογνωσία είναι τέτοια που έχουν αυτή τη τεχνοεξουσία τόσο υψηλή που ο κόσμος δεν προλαβαίνει, και όταν ο κόσμος εννοώ τη μεγάλη πλειοψηφία, δεν προλαβαίνουν να ενημερωθούν για αυτά τα πράγματα. Όμως κάποιοι ειδικοί, κάποιοι οι οποίοι έχουν ακόμη μέσα τους κάποιες ηθικές αξίες, μπορούν να μάθουν αυτή την τεχνογνωσία και να μην υπακούουν απόλυτα στην τυφλή εξουσία. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Η ιστορία μας το έχει δείξει. Μπορεί και τώρα να εμφανιστούν τέτοιες καταστάσεις. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η διάσταση της ενημέρωσης και της γνώσης ανάμεσα στην εξουσία και στον κόσμο, ειδικά σε αυτή την κυβερνοεποχή, ναι, υπάρχει και μάλιστα είναι εντυπωσιακή, διότι έρχονται συνεχώς πληροφορίες και συστήματα τα οποία ακυρώνουν οτιδήποτε ο κόσμος πάει να χωνέψει. Πάει να χωνέψει κάτι για τον πόλεμο, ας πούμε, της Ουκρανίας, και κάποιοι λένε φταίνει οι Ρώσοι ή φταίνει οι άλλοι, οι μένει οι δε, και ξαφνικά έρχεται μια κατάσταση που σου λέει fake news και από τους μένει και από τους δε. Ποιο να πιστέψει λοιπόν? Άρα κάθεσαι στη γωνιά και δεν λες τίποτα. Ή βγαίνεις έξω και τα βάζεις και με τους μένει και με τους δε. Δηλαδή τι άλλες επιλογές έχεις άμα δεν κατέχεις το γνωστικό εργαλείο? Εδώ πάνε να σου ακυρώσουν την έννοια της πληροφορίας. Σου λέει ό,τι υπάρχει γύρω σου είναι fake news. Και αυτό που βλέπεις δεν βλέπεις. Σε λίγο θα λέμε αυτός ο πρωθυπουργός, ο Πούτιν που βλέπουμε, είναι ο Πούτιν ή μήπως είναι το ομοίωμα του Πούτιν? Ο Biden είναι ο Biden ή είναι το ομοίωμα του Biden? Οι αποφάσεις είναι σωστές ή είναι fake οι αποφάσεις? Έχουν φτάσει πλέον σε μια κατάσταση αγνωσίας πλήρους. Θα κλείσω με το φίλο του Βασίλη που λέει: «Κύριε Δαβέτα, με έναν τρόπο τα έχει πει όλα ο Huxley. Κάντε ησυχία για να έχετε κάθε μέρα την τροφή σας και το φθηνό χάπι εφορία σας. Στην Ιαπωνία», λέει, «κύριε Δαβέτα, αναγκάζουν τους γέρους», εδώ βγήκε λέει πανεπιστημιακός, «να λέει ότι η λύση είναι να αυτοκτονήσουν μαζικά για να ωφεληθεί η κοινωνία». Εδώ έχουμε φτάσει, λέει. Έχει δίκιο απόλυτα και θα συμφωνήσω μαζί του. Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν θα συμφωνήσω στο θέμα της αυτοκτονίας, αλλά. Όχι, όχι, μα ούτε ο ίδιος συμφωνεί. Λέει ότι πού φτάσαμε. Κατάλαβα. Εγώ απλώς το κάνω σαν αστείο, αλλά έχει δίκιο απόλυτο. Και αυτό είναι. Δηλαδή, αν ακούσετε τις συζητήσεις γύρω μου εδώ στη Γαλλία, εκτός από αυτούς που αντιδρούν, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, ευτυχώς που ακόμη δεν έχουν γίνει όλες σαν αυτούς, οι οποίοι σου λέει: «Τι θες και να κατέβεσαι τώρα? Πάρε το καθημερινό σου ψωμάκι. Να είσαι ευχαριστημένος που τρως. Πήγαινε στη δουλίτσα σου. Κοιμήσου. Να έχεις τα παιδάκια σου. Και είσαι εντάξει». Υπάρχουν και αυτοί εδώ. Ακόμη όμως δεν είναι η μεγάλη πλειοψηφία που αντιδράει. Η μεγάλη πλειοψηφία αντιδράει. Εύχομαι να συνεχίζουν να αντιδρούν, γιατί αλλιώς η άλλη πλευρά θα είναι αυτή η οποία θα γίνει το μέλλον της ανθρωπότητας. Κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από Εγώ το Ηράκλειο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.